Μπροστά στα διαράφια των σούπερ μάρκετ, παραγωγοί και καταναλωτές ανησυχούν όλο ένα και περισσότερο όσο η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζεται. Τις πρώτες ημέρες της κρίσης επικράτησε πανικό στο καταναλωτικό κοινό, ακόμη και σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Γρήγορα όμως η αγορά ομαλοποιήθηκε. Δεν υπάρχουν ελλείψεις τροφίμων στη Γαλλία και δεν πρόκειται να υπάρξουν. Αυτή είναι η δέσμευση που αναλάβαμε μαζί με τον Υπουργό Γεωργίας. Η δέσμευση τηρήθηκε χάρη στην ιδιαίτερη κινητοποίηση όλων όσοι συμμετέχουν στη διατροφική αλυσίδα. Και νομίζω ότι αξίζει να είμαστε περήφανοι, λέγοντας ότι στη Γαλλία η ασφάλεια των τροφίμων είναι εγγυημένη ακόμη και σε περιόδους κρίσης. Στη Γερμανία καταφθάνουν κατά χιλιάδες Βούλγαροι και Ρουμάνοι εποχικοί εργάτες προκειμένου να εργαστούν στον αγροτικό τομέα. Υπολογίζεται ότι περίπου 40.000 εποχικοί εργάτες θα εργαστούν στις φράουλες και τα σπαράγγια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα, καθιστώντας την επάρκεια των αγαθών στην αγορά ως καθοριστική σημασίας. Έτσι, διασφαλίστηκε η ομαλή ροή στη διακίνηση προϊόντων παρά τους περιορισμούς στην κυκλοφορία εξαιτίας του COVID-19 και αποφεύθηκαν οι μεγάλες ουρές φορτηγών στα σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών. Παράγοντες της αγοράς, ωστόσο, σημειώνουν ότι η απουσία κοινών μέτρων για την προμήθεια βασικών φρούτων και λαχανικών δημιουργεί κινδύνους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καθοριστική σημασίας πρόβλημα. Εξαρτάται βέβαια από τα κράτη-μέλη να παρέχουν κανόνες για τη μετακίνηση εποχικών εργατών στο σωστό σημείο. Εάν δεν έχουμε εποχικούς εργάτες να συλλέξουν τα τρόφιμα που είναι διαθέσιμα τώρα, τότε θα παράγουμε ουσιαστικά απορρίμματα. Εάν δεν προετοιμάσουμε τα χωράφια μας για την καλοκαιρινή και τη φθινοπορεινή παραγωγή, τότε θα έχουμε ελλείψεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ και αυτό θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών. Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών που έχουν επιβληθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς καθίσταται περίπλοκη η μεταφορά τους στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το πρόβλημα δεν αφορά βεβαίως μόνο την Ευρώπη. Χιλιάδες τόνοι προϊόντων που παράγονται σε αυτήν εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν ωστόσο λόγω των περιορισμών και για τα εμπορικά πλοία. Μια λύση θα μπορούσε να είναι η αύξηση της παραγωγής από τις εταιρείες τροφίμων. Αυτό, υπογραμμίζουν αναλυτές, θα μπορούσε να είναι ένα καθοριστική σημασίας βήμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση του κορονοϊού.